Μεγάλο στίχημα κυρίε και κύριοι, παραμένει για την κυβέρνηση και η επαναλειτουργία των σχολείων. Μαζί μα είναι η Μέρη Ορφανίδη με όλε τι πληροφορίε, Μέρη, για τι πιθανέ ημερομηνίε των πανελλαδικών, αλλά και για το πώ και πότε θα ξανανοίξουν τα σχολεία. Ματίνα, κύριε και κύριοι, φαίνεται όλα δείχνουν ότι η προσπάθεια του Υπουργείου Παιδεία είναι να επιστρέψουν πρώτα οι μαθητέ τη τρίτη λυκείου στα σχολεία μετά τι 11 Μαου, οπότε και ισχύει η οικία για κλειστά σχολεία. Οι ημερομηνίε 22 ή 29 Ιουνίου είναι οι πιθανότερε ώστε να ξεκινήσουν οι πανελλαδικέ εξετάσει, οι οποίε να έχουν τελειώσει έω και τι 15 Ιουλίου, ημερομηνία που έχει αναφέρει συχνά η Υπουργό Παιδεία Νίκη Κεραμέο. Θα πρέπει να σου πω ότι η επιστροφή για του μαθητέ τη 3 Λυκείου θα γίνει με έναν διαφορετικό το, ε, τρόπο. Οι τάξει του που συνήθω αποτελούνται από 22-25 παιδιά, θα σπάσουν σε, σε περισσότερα τμήματα, δηλαδή α, θα έχουμε τμήματα ε, μαθητέ, ε, 8 μαθητές, ανά τμήμα τμήματα. Οπότε θα χρειαστεί να, πάρουμε, να πάρουν αίθουσε από την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου. Τα μαθήματα που θα κάνουν θα είναι μόνο τα τέσσερα, στα οποία θα εξεταστούν και στις πανελλαδικές. Ε, υπάρχουν σκέψεις ακόμη οι μαθητές να χωριστούν σε δύο κύκλους. Δηλαδή, μαθήματα να ξεκινάν 8 με 11 και 11 έως και τις 2, οπότε τα, τα παιδιά να είναι ακόμα λιγότερα και τα σχολεία να κλείνουν εκεί γύρω στις δύο Για όλες τις υπόλοιπε τάξει τώρα, α, Ματίνα, κύριε και κύριοι, α, οι άλλες δύο τάξεις του Λυκείου, δηλαδή γυμνάσιο και δημοτικά, ενώ το Υπουργείο Παιδείας ήθελε, θέλει κάτι να γίνει με τα παιδιά του Δημοτικού. Φαίνεται ότι το σενάριο που έχει πέσει στο τραπέζι να ξεκινήσει η επόμενη σχολική χρονιά νωρίτερα μπορεί να λύσει τα χέρια του Υπουργείου για όλες τις υπόλοιπε τάξεις. Μάλιστα. Δηλαδή να μην δούμε μαθητές άλλη τάξη εκτός από τις τρίτη Λυκείου να επιστρέφουν φέτος τουλάχιστον στα Θρανία. Και αυτό είναι μία ακόμη πρόκληση της επόμενης μέρας. Μέρη Ορφανίδη, ευχαριστούμε.